Μακρά τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Πρόεδρο της Κύπρου. Ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το τελευταίο 24ωρο με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, με τον νέο Πρωθυπουργό του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για το αποκαλούμενο Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Υπάρχουν συνεχώς ενέργειες και εντός των ημερών θα δείτε ότι εκτείνονται και όχι μόνο στην περιοχή αλλά και υπερατλαντικά. Σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Επανελήφθη η αποφασιστικότητα και των δύο χωρών να προχωρήσουμε με στενότατη συνεργασία για να αποτρέψουμε και συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψουμε τα όσα επιδιώκει μέσω εκνόμων ενέργειών των παρανόμων συμφωνιών με τη Λιβύη ή Τουρκία. Αθήνα και Λευκοσία συμφώνησαν εκ νέου να εντατικοποιήσουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες από κοινού σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να υπάρξει πλήρης κατάρριψη των συμπεφωνηθέντων Άγκυρας Τρίπολης. Η Ελλάδα επιθυμεί την οικοδόμηση μιας σχέσης βασισμένης στις αρχές της καλής γειτονίας και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου με την Τουρκία. Και ότι από την άλλη η Ελλάδα πάλι διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί τις απόπειρες φετερισμού ή παραβίασης της κυριαρχίας ή και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.